Καλησπέρα. Αναφέρω ότι είναι υποκατασκευή το έργο, οπότε τώρα θα είναι ξανά υποκατασκευή το κατασκευασμένο. Λοιπόν, για γέλια και για κλάματα, νομίζω ήταν χαρακτηριστικά και τα σχόλια που έχουν γίνει και από την εκπομπή Radio Arvilla και από το Λούμπεν. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να μας πάρει για να μας ασχοληθεί με το τι συμβαίνει με τα έργα στην Ελλάδα. Το λέγαμε και το πρωί. Πάντως κανένας δεν θα πληρώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θυμόμαστε την τζακώνα. Να ξεκινήσω με αυτό που είπε ο παρουσιαστής εκεί πέρα. Τελικά, μήπως θα πρέπει να μας κυβερνήσει ο ψαράς, ο οποίος είναι πιο έμπειρος, ο οποίος τελικά ήξερε περισσότερο από τους μηχανικούς. Και τελικά είναι και αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο, όπως όλοι οι υπόλοιποι εμείς. Γιατί αυτό που λες, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, κύριε Πρωθυπουργέ? Εδώ φαίνεται πολύ καλά ότι εξαπατήσανε και τον Πρωθυπουργό. Οι τεχνικές μελέτες αυτές που κάνανε όλοι αυτοί οι ειδικοί των ειδικών, και καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και το είπε αυτό το πράγμα, ότι να αποβαρθούν οι ειδικοί. Αλλά ναι, αλλά οι ειδικοί δεν πρέπει να πληρώσουν. Κάνανε λάθος οι ειδικοί. Λάθος μελέτες. Δεν πρέπει να πληρώσουν. Ποιος πρέπει να πληρώσει? Αυτό το μέρος, το άγιο μέρος, η Μαραθούπολη εκεί πέρα, που ακόμα αυτοί τραβιούνται τόσα χρόνια. Θυμόμαστε εκεί με το Μίγκα τι έγινε εκεί με τις μελέτες της Νικολάκου και του Τατούλη που πηγαίνουν, μετά τα πήρε ο Νίκας. Έγινε ολόκληρο. Αυτό είναι θρίλερ εκεί. Είναι θρίλερ. Αυτό πραγματικά γίνονται. Όχι θρίλερ μόνο. Είναι. Δηλαδή. Τι λάμψη, την έχει περάσει. Πόσα χρόνια δεν λάμψη? Η λάμψη ήταν 10 χρόνια. Πόσα, 10 χρόνια. Αυτό έχει περάσει. Την έχει περάσει τη λάμψη. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει και να μην πληρώνει κανένας? Και ρωτώ τους βουλευτές του νομού, να του πούνε του Πρωθυπουργού, ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή τι έγινε, του το μεταφέρανε αυτό του Πρωθυπουργού, ότι ξαναγίνει αυτό το πράγμα? Οι επιτελείς του νομού, εδώ οι ειδικοί εδώ που είναι εκεί πέρα, ο κύριος Νέζης, ο οποίος είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού, το μετέφερε, τι έχει γίνει, ότι τον εξαπάτησαν τον Πρωθυπουργό? Όπως και τα υπόλοιπα φυσικά που δεν προχωράει τίποτα. Δεν προχωράει το φράγμα των φιλιατρών, τα δίκτυα των φιλιατρών. Δεν προχωράει ο δρόμος καλό νερό τσακώνα. Πρέπει να μάλλον κάνα πεντάρι τετραετίες μου φαίνεται για να γίνει. Το αεροδρόμιο που ξέρουμε τι γίνεται. Τώρα θα μας πούνε ότι πήγα και είπα, λέει και το ένα και το άλλο. Σαν και αυτά που πηγαίνει. Όπως πήγε ο κύριος Μαντάς και ο κύριος Λαμπρόπουλος εκεί και ο κύριος Ισομάλης. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί πέρα. Πάνε στην Αθήνα, πάνε και σε κάποιο υπουργό και κάτι λένε. Είδαμε πρόσφατα ότι τους απάντησε στον κύριο Μαντά και στον κύριο Μαντά και στον κύριο Λαμπρόπουλο οι υπουργοί το τι θα γίνει. Το τι είναι προγραμματισμό να γίνει. Τι πήγαν εκεί πέρα να μας πούνε τι θα γίνει, τι θα γίνει, τι γίνεται, έγινε τίποτα τόσα χρόνια? Εδώ θα πληρώσει κανένας? Και να δίνουμε στους βουλευτές, στους κυβερνητικούς, στον κύριο Λαμπρόπουλο, στον κύριο Μαντάκη, στον κύριο Χρυσομάνη, θα πληρώσει κανένας? Εκεί τι γίνεται? Ο ψαράς θα τη βγάλει με μια μπύρα που είχε δίκιο? Ζηθοποιία ολόκληρη πρέπει να πάρουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Άμα ήταν κανένα άλλο όμω και. Καλά, εκεί θα τρέχανε αγωγέ, θα τρέχανε το ένα. Άμα ήταν κανένα άλλο άνθρωπο, δηλαδή, και να είχε πάθει διαζημιά κάποιο επιχειρηματία, δεν θα είχε πάει φυλακή. Θα είχε πάει φυλακή, δεν θα είχε πάει φυλακή. Τότε ο πρωθυπουργό του υποσχέθηκε για αλλιευτικό τουρισμό. 25 ψαράδε είναι εκεί στην περιοχή και κάποιοι άλλοι περισσότεροι, α το πούμε. Έτσι αναφερόταν τότε και θα ερχόντουσαν κι άλλοι, λέει, από άλλε περιοχέ. Ναι, και πριν ορίστε να τα πάνε και τουρίστε. Πάμε στο υπόλοιπο. Ήταν. Θα το πω σε όλα τα επίπεδα. Η χειρότατη κάνει μπαμ και κρότο και οτιδήποτε κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Τουλάχιστον η παρέμβασή του στην εφημερίδα Καθημερινή και ήταν σε όλα τα επίπεδα. Γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι των εξωτερικών σχέσεων που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διάλογο με τον πειρατή δεν κάνει, το ξέκοψε και πώς είναι δυνατόν ένα άτομο το οποίο, όπως συμπεριφέρεται η Τουρκία και ο Τούρκος πρόεδρος, τώρα να τον φτάσουμε στο τραπέζι και να συζητά μαζί του συνεργασία ακόμα και για το μεταναστευτικό. Που βλέπουμε τι γίνεται, είναι και τα υπόλοιπα. Είναι και η οικογένεια, είναι και το θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια και το γάμο και την τεκνοθεσία. Το φορολογικό που σε λίγη ώρα θα το έχουμε εκπομπή και θα ακούσουμε και τους υπολείπους προσκεκλημένους. Είχε να πει πολλά σε όλα τα επίπεδα. Γεγονός είναι ένα. Ότι συντάραξε το Πανελλήνιο, το είδαμε τι έγινε και χτες και σήμερα ο Ραδελτία Ειδήσεων ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Γιατί? Καταρχήν, ο Σαμαράς δεν μιλάει διαμέσου κύκλων, μιλάει κατευθείαν στα ίσα. Είναι ένα πράγμα τον διακρίνει, είναι ένα πράγμα το οποίο ξέρουμε πόσο αυθόρμητος είναι, δεν θέλει να κρύβεται πίσω από κανέναν, δεν το λέω, δεν αφήνω μορφή σε κανέναν για αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρουμε ότι είναι και ευθύς και μπροστάρης
σε πάρα πολλά πράγματα. Μιλάει τη γλώσσα της κοινωνίας πολύ απλά. Και μιλάει τη γλώσσα της κοινωνίας που ίσως θα είπες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτά τα πράγματα που είπε ο Σαμαράς, ποιος διαφωνεί με αυτό το πράγμα. Δεν τα συζητάμε. Δεν συζητάμε κανένα σε αυτό που είπε, δηλαδή ότι η γυναίκα δεν μπορεί μια μάνα, η μάνα είναι μάνα στην οικογένεια και ο πατέρας είναι πατέρας. Δεν το συζητάμε, δεν λέμε τι γίνεται. Ακόμα και στις τάξεις των πιο φιλελεύθερων, των πιο αναρχικών, των πιο έτσι, των πιο αριστερών που θέλουν να το παίξουν τώρα αυτοί. Αυτά τα πράγματα δεν συζητιούνται. Ήδη ο κλειδονισμός που τραβάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει και μια αναφορά σε αυτό. Ότι ο πρόεδρος του έχει ένα ομόφυλο του γιατρά, γυναίκα, δεν ξέρω τι είναι, και είναι το πράγμα. Ήδη έχει συνταράξει πολλούς αυτό το θέμα. Μην κοιτάτε που δεν το λένε στα ίσα. Έχει συνταράξει πολλούς. Και άμα δείτε και πολλούς αριστερούς φίλους και πολλούς τέτοιους που έχουμε όλοι και πολλοί αριστεροί αξιοπρεπείς στην κοινωνία που γυρνάνε έξω, λένε αυτό το πράγμα. Τώρα τα υπόλοιπα, τα πολιτικά και το ένα και το άλλο είναι μας και περνάνε. Η ουσία ποια είναι. Η μάνα είναι μάνα και ο πατέρας είναι πατέρας. Και η γυναίκα, μια γυναίκα, όπως λέει ο Σαμαράς, ο οποίος διαβάζει τη συνέντευξή του, δεν είναι μια τεκνομηχανή. Να βάζουμε το σπέρμα να βγαίνει το παιδί και να βγαίνει. Γιατί αλλιώς θα φτιάξω μια μηχανή στο τέλος και θα βγει. Εκεί πάει η κατάσταση. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Αυτό μας έβαλε η φουλευρωπαϊκή αυτή πολιτική. Τουλάχιστον στην Ελλάδα αυτά τα θέματα. Της οικογένειας, της θρησκείας, να το πω που έχουμε μεγαλώσει και στη θρησκεία και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και της πατρίδας μας, νομίζω ότι είναι αναδιαπραγμάτευτα και αγγίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων. Και έχω ξαναπεί, στην ιστορία για τη Μακεδονία, στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, βγήκε παραπάνω από ένα εκατομμύριο κόσμος έξω. Συντάξε όλο τον κόσμο. Έτσι τώρα αυτή τη στιγμή, αν θα πάει να πει, και δεν κάνω μια δημοσκόπηση, σωστή. Να δούμε τι γίνεται. Πώς θα πούνε σε αυτό το πράγμα. Πώς είναι, να δούμε πώς είναι οι προοδευτικοί και πώς είναι οι υπόλοιποι. Βέβαια, ο κ. Κασελάκης είπε με τους νοικοκυρέους και το ένα και το άλλο. Η νοικοκυρία, η κ. Κασελάκη, δεν είναι με παρένθετες μητέρες ή με άντρες και ή με πώς το λέμε, πώς είναι, Τάιλερ και τέτοια πράγματα. Το παρένθετο είναι αυτά τα πράγματα. Ναι, αυτά τα πράγματα. Ναι, για την υιοθεσία. Γιατί αυτή η ιστορία τώρα. Αγγίζει, μετά θα είναι οι υιοθεσίες και τα ξέρουμε. Η τεκνοθεσία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα όλα. Ποια χώρα είμαστε τελικά. Ποια χώρα είμαστε. Γίναμε όλοι δηλαδή τελικά σφυρίζουμε αδιάφορα όλοι. Όπως σφυρίζουν πάρα πολύ στα κλίματα, στο έγκλημα που γίνεται εκεί πέρα. Που γινόταν στην Ουκρανία, στην Παλαιστίνη και σε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν μας αγγίζει δίπλα μας. Τι είναι αυτό το πράγμα. Θέλει κανένα στο παιδί του να του φέρει αυτή τη στιγμή, αύριο το πρωί. Όλοι έχει τα αγόρια. Θέλει όσοι έχει τα αγόρια. Να του φέρει κανένα το συντροφό του και να πάει να λέει ότι είμαι περήφανος. Όπως έλεγε η μάνα του Κασελάκη και ο πατέρας του. Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Λοιπόν, από εκεί και το πέρα. Το θέμα του ετεροπροσδιορισμού είναι άλλο θέμα και άλλο η σεξουαλική. Άλλο η σεξουαλική προτίμηση και τι κάνει κανένα σπίτι του. Άλλο η σεξουαλική προτίμηση και τι κάνει κανένα σπίτι του. Που αυτό το πράγμα οφείλει να το σεβαστεί κανένα. Δεν μας ενδιαφέρει την κρύπτωση του Ελληνού. Και άλλο η δημόσια εικόνα. Και ιδιαίτερα η δημόσια εικόνα ενός. Θα μου πεις τώρα στην Ευρώπη γίνονται τα ίδια πράγματα γίνονται και στην Ευρώπη. Τελικά, μήπως η πολιτική μας και αυτό που πάει να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με αυτή την κίνηση που πάει να κάνει τώρα, θέλει να είναι πιο αρεστός στους Ευρωπαίους, στους Αμερικάνους, στις Λέσχες Μπίλντεμπεργκ και το ένα και το άλλο και τέτοια. Και τελικά έχουμε χάσει την αίσθηση της Ελλάδος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Ας γυρίσει γύρω-γύρω να δει τι γίνεται. Λοιπόν, και επειδή μου είπες ότι έχεις κάνει ένα ρεπορτάζ με τους βουλευτές, να δούμε τι θες, γιατί πρέπει ο καθένας να τα πει τα πράγματα με το όνομά του. Δεν ξέρω αν είναι ονομαστική η ψηφοφορία ή όχι. Ο Σαμαράς βγήκε και είπε τον πραγματικό όνομα του. Είναι ονομαστική η ψηφοφορία η οποία θα γίνει για αυτό το θέμα. Καλά, απέχουμε πολύ. Δεν έχει έρθει ούτε νομοσχέδιο ακόμα. Εντάξει. Είναι και μια αναφορά που πάρα πολλοί δεν μας απάντησαν να το αναφέρουμε. Δεν μας απάντησαν. Και αυτό το πράγμα είναι κατακριτό. Δηλαδή το σκέφτονται. Να δούμε ποιοι είναι. Πάμε να δούμε. Σε περίπτωση που έχει έρθει ένα τέτοιο νομοσχέδιο, θα το δούμε βέβαια τις διατάξεις, αλλά γενικά είμαι αντίθετος στο σπάσιμο της πυρηνικής οικογένειας. Συνήθως ένα τέτοιο νομοσχέδιο δεν θα το ψηφίσω. Σέβομαι απόλυτα τις προσωπικές επιλογές της καθεμιάς και του καθενός από εμάς στην ιδιωτική του ζωή. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
καλύπτει πλήρως τη συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών. Τάσσομαι όμως αρνητικά ως προς τη θεσμοθέτηση του γάμου, κυρίως λόγω της δυνατότητας για τεχνοθεσία που προβλέπεται από το ναστικό μας κώδικα. Την άποψή μου αυτή θα υποστηρίξω και θα τεκμηριώσω κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης όταν και αν κατατεθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προς ψήφιση. Την πρόθεσή του να καταψηφίσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο δηλώνει και ο Κώστας Βλάσης. Λοιπόν, τρεις βουλευτές βγήκαν ξεκάθαρα και είπαν ότι καταψηφίζουν τις όποιες προεκτάσεις. Οι υπόλοιποι της Πελοποννήσου. Οι υπόλοιποι είπαν ότι θα περιμένουν να έρθει το νομοσχέδιο πρώτα και μετά να δουν. Και τρεις δεν έχουν απαντήσει. Να το αναφέρουμε αυτό στις αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες που δηλαδή με το να έρθει το νομοσχέδιο και μετά θα δουν. Δηλαδή το σκέφτονται πως ψηφίζουν κιόλας. Εντάξει, όχι να είναι. Εγώ θέλω να πει ο καθένας ποιος είναι, δηλαδή ο καθένας, να πει ότι εγώ είμαι εδώ έτσι, έτσι και έτσι, και να διευκρινιστεί ποιος είναι με ποιον. Και, γιατί είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, Θεμή. Είναι πολύ, έχουμε παιδιά όλοι μας. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, ξαναλέω. Και εδώ θέλω να. Καταρχήν θέλω να σου πω προηγουμένως, συγγνώμη, να αλλάξω συζήτηση με αυτό του κύριου Μακρύ. Που είπε ο κύριος Μακρύς, που κάνανε μια γενναία στάση αυτή, κατά την άποψή τους, διαχώρισαν τη θέση τους, όπως και σε ψηλό επίπεδο ο κύριος Χαρίτης και οι υπόλοιποι, αλλά σε τοπικό επίπεδο, επειδή ακούω, βλέπω μια διαμάχη εδώ, παρέδωσε την έδρα και το ένα και το άλλο. Πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ ότι ο Αλέξης Χαρίτης, θα το πω εγώ, το λέει η κοινωνία, ο Αλέξης Χαρίτης αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο για τη Μεσσηνία και για τη χώρα γενικότερα. Λοιπόν, μην παρομοιάζουν τα πράγματα τώρα, παρέδωσε και κάνε και φτιάξε και διάξε την έδρα και το ένα και το άλλο. Ο Αλέξης Χαρίτης έχει προσφέρει ιδιαίτερα στη Μεσσηνία πάρα πολλά πράγματα, γιατί αυτή η μομφή είναι ο Αλέξης Χαρίτης, έτσι. Αυτή η μομφή. Λοιπόν, έχει εδώ από τους Μεσσήνιους πιο πολύ. Έχει δώσει στη χώρα πάρα πολλά πράγματα και ιδιαίτερα στη Μεσσηνία πάρα πολλά. Κοινός αποδεκτός και από δεξιούς και από αριστερούς αυτή τη στιγμή. Και αν κράτησε και το 19. Το μεγάλο ποσοστό ο ΣΥΡΙΖΑ το κράτησε πόσο, 32% πόσο είχε πάρει. Ναι, είχε μεγάλο ποσοστό. Ναι, οφείλεται στο Χαρίτση. Και, και τώρα που πήρε και αυτό το ποσοστό που έχει πάρει, εδώ πέρα το μεγάλο ποσοστό, πόσο είναι τώρα, 20 τόσο, πόσο είναι εδώ πέρα. Σε σύγκριση με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, οφείλεται στο Χαρίτση. Λοιπόν, μην μηδενίζουμε και μην λέμε τίποτα. Ο Χαρίτση αποτελεί εθνικό κεφάλαιο. Και να το θυμόμαστε όλοι. Να το θυμόμαστε όλοι. Και όπως και αυτοί οι οποίοι έφυγαν με την πικρία τους, τουλάχιστον είχαν το θάρρος και είπανε αυτά και αυτά τα πράγματα και φύγανε. Τώρα κάποιοι άλλοι πάνε να εκμεταλλευτούν τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, η διάσπαση ενός κόμματος δεν είναι καλή για κανέναν. Για κανέναν, όπου και να ανήκει αυτό ο καθένας. Δεν είναι καλή για κανέναν. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει και δεν ξέρουμε. Να δούμε και τι θα γίνει. Γιατί ακούγονται το ένα θα πάρει τώρα 0,5%, θα πάρει ο άλλος έτσι, θα πάρει ο άλλος έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί να έχετε υπόψη σας ότι την ιστορία τη γράφουν κολλασμένοι και όχι βολεμένοι.